το ενδιαφέρον σε εσά. Μονοπολεί το ευρωψηφοδέλτιό σα που περιμένουμε να συμπληρωθεί. Και Οχι είναι συμπληρωμένο. Συμπληρώθηκε. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά α, περιμένουμε να... να ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί. Και, και αυτό το οποίο ε, δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να περιμένουμε, το λέγαμε και νωρίτερα με το Στράτο Μπαλί, τον πολιτικό μα συντάκτη, είναι αν θα ε, υπάρχει κάποια καινούργια έκπληξη. Θα περιμένει ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, όχι. το πολιτικό χώρο, μετά από όλε τι συζητήσει που όχι, έχουν όχι, ανοίξει για πρόσωπα που έχετε επιλέξει και έχετε αποσύρει στη συνέχεια Το Σάββατο έχει ολοκληρωθεί το Ευρωψηφοδέλτιο, έτσι. Ε, ό,τι εκπλήξει ήταν θετικέ ή αρνητικέ έχουν γίνει. Το Ευρωπαϊκό Δέλτιο δηλαδή είναι εξαιρετικό και θα το παρουσιάσει σε 7 η ώρα στην Αθηναίδα ο Αλέξιο Τσίπρα. Αναγνωρίζετε πάντω ότι υπήρξαν αρνητικέ εκπλήξει. Και αρνητικέ, ναι. Ε, κατά τη γνώμη μου, μερικό Πάντοτε συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι εύκολο να τα αποφύγει και έγινε ουσιαστική συζήτηση για την μειονότητα και για όλο το θέμα της Θράκης. Δεν είναι μόνο μειονότητα, είναι για τους Έλληνες πολίτες εκεί πώς πρέπει να ζουν σε ισονομία, ισοπολιτεία, με αφορμή όμως και αυτό είναι κακό, τα γίνεται με αφορμή κάτι, συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια ουσιαστική συζήτηση η οποία προκλήθηκε με αφορμή μια επιλογή την οποία κάναμε για την α, Θράκη. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετικό το δέλτιο από πλευρά σύνθεση και δείχνει τον πλούτο που υπάρχει στην αριστερά. Έρχομαι στα ερωτήματά σα. Καταρχήν για το θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλό θα ήταν αυτά να τα συζητήσουμε στη Βουλή. Ε, και δυστυχώ ο Πρωθυπουργό ε, θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος Γνωρίζετε ότι για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι στέλνουν στι ελληνικέ καλένδε τη συζήτηση που η ίδια η κυβέρνηση είχε δεχτεί και είναι η τρίτη φορά που γίνεται για προημερησία διάταξη σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Όπω επίση δεν έχει έρθει σε καμία από τι 20 ώρε του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα δύο χρόνια. Εκεί θα έπρεπε και θα μπορούσαμε ε, να ήμασταν και θετικοί σε ζητήματα χάρη σαν αυτά που ανάφερε προηγούμενο ο κ. Βορύδη, ε, σε σχέση δηλαδή με τα, με τα λεγόμενα προνόμια των πολιτικών προσώπων και στελεχών και θα μπορούσαμε να ξεδιπλώσουμε και τι δικέ μα προτάσει που εδώ και καιρό έχουμε κάνει για τη συνταγματική αναθεώρηση, που κατευθύνονται κυρίω. Στο να αλλάξει το πρωθυπουργικό κεντρικό μοντέλο ή στο να μπει ουσιαστικά η έννοια των δημοψηφισμάτων ή το να υπάρξει μόνιμο εκλογικό σύστημα, mm -hmm. η απλή αναλογική κλπ. κλπ. Ζητήματα διάκριση ρόλων κράτους, εκκλησίας και άλλα στα οποία έχουμε ε, τοποθετηθεί. Θα Μάλιστα. είχε ενδιαφέρον πράγματι να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Για να απευθύνω σε και βουλής. σε εσά το ίδιο ερώτημα που απίφθυνα και στον κύριο Βορύδη, πώ. Ε, παρακολουθήσατε ή ερμηνεύσατε τη συναντηση Παπανδρέου Κουβέλη. Γι' αυτό σας τα είχα κρατήσει και τα δύο έτσι ώστε να κάνουμε μία ουσιαστική ζήτηση. Ε, θέλω να είμαι ευθύσει, κύριε Αμποσδούκου. Mm. Στον ορίζοντα αυτών των εξελίξεων υπάρχει η ρήξη στο Πασό. Ε, και το λέω πολιτικά. Και μακριά και από οποιαδήποτε αντίληψη Εσωτερική παρέμβαση, φραξιονισμού κτλ., mm -hmm. δεν πρόκειται περί αυτού. Υπάρχει ένα, το υπονόησε και ο κύριο Βορύδη, ένα σαφέστατο πρόβλημα. Δεν λέω έλλειμμα. Διότι έχει στρατηγική αυτή τη στιγμή η ηγετική ομάδα του Πασόκα. Ένα πρόβλημα όμω στρατηγική. Του, του Πασόκ, το οποίο επειδή δεν βοηθάνε και τα νούμερα, και από ό,τι φαίνεται δεν θα βοηθήσουν είτε ω ελιά είτε ω ποτάμια είτε ω διάφορα ναι. αυτά περί την κεντροαριστερά στι ευρωεκλογέ, θα τεθούν τα ζητήματα mm -hmm. με τρόπο, εγώ εκτιμώ, ρηκτικό. Έτσι. Και αυτό είναι ενόψη του νέου πολιτικού σκηνικού το οποίο θα έχει στον πυρήνα του την ανάδειξη. Ω πρώτου κόμματο και κατά τη γνώμη μου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, με μια αρκετά σημαντική διαφορά που θα τεκμηριώνει δυναμική Μάλιστα. Ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα το δούμε είναι θέμα του Λίμπου. Λοιπόν, επειδή, έτσι, ωστόσο, είναι... σήμερα κύριε Βορύδη είναι η μέρα.